Εφιαλτικές στιγμές από τις πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις έζησαν δημότες και στο Ντομπρούκ. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια κάτω από τη γέφυρα, με σπίτια και καταστήματα να πλημμυρίζουν και με τον φόβο να κυριαρχεί στην περίπτωση εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Δεν προλάβαμε να δούμε τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε. Ήταν πρωτόγνωρο, δεν το συζητάμε. Εγώ έχω ειλικρινά, δηλαδή σκέφτομαι ότι την άλλη φορά πρέπει να έχω σωσίβια μαζί μας. Το νερό είχε φτάσει εδώ. Το βίντεο που υπάρχει που είμαι εδώ πέρα που έχω σπάσει την πόρτα, οπότε θα ανακινδυνεύσω εδώ πέρα να πνιγώ. Για δεύτερη φορά η περιοχή βρέθηκε στο έλεος της αιωμηνίας, με τον ιδιοκτήτη ταβέρνας να προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί και με τον ίδιο να στρέφει τα βέλη του εναντίον των συναρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες, όπως είπε, δεν δρομολογούν λύσεις για τη θωράκιση της περιοχής. Το πρόβλημα υπάρχει στα όμβρια ύδατα του Εθνικού. Εκεί έρχονται και συγκεντρώνονται στη γέφυρα. Και η γέφυρα γίνεται ένα ποτάμι. Κανονικό ποτάμι. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Και έχουν καθαρίσει τα ριάκια. Αυτή τη στιγμή όχι. Είναι ακόμα καθάριστο το ριάκι. Το δεξιό είναι ακαθάριστο. Το αριστερό το καθαρίσαν οι ιδιώτες. Ο ιδιώτης το καθάρισε. Έχω ενημερώσει αρμόδιες υπηρεσίες, τα έχουμε πει, τους αντιδημάρχους κτλ. Πήρα και τηλέφωνο χθες συγκεκριμένα στο Δήμο. Μου λέει η αρμοδιότητα είναι η περιφέρεια και η οποία περιφέρεια έχει προγραμματίσει. Τώρα, πότε έχει προγραμματίσει δεν το ξέρω. Εγώ λέω το εξής. Αν ξαναγίνει πάλι, τι θα γίνει. Το νερό ξεπέρασε το μισό μέτρο, ενώ από την ορμή των νερών ξεριζώθηκε μεγάλο δέντρο. Όπως μάλιστα σχολιάζουν, στην περίπτωση που η κακοκαιρία είχε εκδηλωθεί λίγες ώρες αργότερα, θα είχαν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές, καθώς εκατοντάδες πολίτες θα γιόρτασαν τη βάπτιση παιδιού σε ταβέρνα της περιοχής. Βάλαμε τραπέζια μπροστά για να προστατέψουμε λίγο. Εντάξει, παρόλα αυτά μπήκε μέσα. Μέσα στο μαγαζί, το οποίο είναι υπερυψωμένο. Στην αποθήκη μέσα μπήκε 4 καταψύξεις των 200 λίτρων και τις έφερε τούμπα. Εδώ θα κινδυνεύσουμε, όχι εμείς που είμαστε εδώ θα κινδυνεύσουμε. Οπότε ζητάτε να γίνει και κάποιο τεχνικό έργο για τα όμβρια. Το πρόβλημα είναι εκεί. Δεν από ό,τι μου πει. Υπάρχουν, αλλά είναι πολύ μικρές. Είναι 30 επί 60. Προτού ζήσουν δραματικές στιγμές με τα πλημμυρικά φαινόμενα, υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στην περιοχή, σκορπώντας ανησυχία. Υδροστρόβιλος. Τι είναι αυτό? Υδροστρόβιλος. Παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό εγώ. Πρώτη φορά το βλέπω. Την ίδια ώρα, απροστάτευτοι εξακολουθούν να νιώθουν πολίτες στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αλικαρνάσου, όπου πρόσφατα βυθίστηκαν στην απόγνωση. Εγώ προσωπικά τους είχα επισημάνει τον κίνδυνο αυτό, το οποίο δεν έχουν κάνει τίποτα.